Σεφ, εγώ θα πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε και εσείς και όλοι όσοι κάνουν το MasterChef όλα αυτά τα χρόνια. Ότι ο Κόκοντας είναι, νομίζω, ο μάγειρας, ο λόγος που γίνεται αυτό το MasterChef όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω είναι παίχτης MasterChef. Πάθος, δύναμη, αξιοπρέπεια, αρχές, εξέλιξη. Σύν ότι φοράει καπέλο, οπότε κάθε χρόνο στο MasterChef υπάρχει ένας με καπέλο. Σεφ είναι πραγματικά πολύ σοβαρή ψυχή. Σίγουρα τον δω έξω, δεν θα πάθει τίποτα, δεν θα πάθω τίποτα. Έχουμε την υγειά μας. Πολύ σύντομα θα είμαι και εγώ έξω. Ναι, δεν συγκινούμε. Ναι. Ήταν καλό παιδί, ρε. Ήταν καλό παιδάκι. Δεν είναι. Δεν μπορεί να το συγκρίνει, δηλαδή, με. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, έλα εδώ δίπλα. Έλα εδώ να έχουμε ένα πλάνο. Και οι τέσσερις μας, κοίτα τον εξώστη. Κάν τον επιλογό σου. Τι να πω, σε. Πες ό,τι θέλεις. Έχεις ένα λεπτό στη διάθεσή σου να πεις ότι νιώθεις, ότι αισθάνεσαι. Γιατί βλέπω ότι. Μοίρασε πλεονεκτήματα. Λοιπόν, το πιάτο που έφερε σήμερα ο σεφ είπε το ονομάζει 12. Εννοεί 12 ώρες. Θέλει 12 ώρες για να βγει. Δεύτερον, ο πιο αστείος της τριάδας είναι ο Κουτσόπουλος, με διαφορά. Τρίτον, ο πιο στυλάτος της τριάδας είναι ο Κοντιζάς. Και τέταρτον, ο πιο σοβαρός της τριάδας είναι ο Ιωαννίδης. Πέμπτον, ζήστε κάθε στιγμή, ευχαριστηθείτε το, μην αναλώνεστε. Και πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ όλους για όλο αυτό που ζήσαμε μαζί. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Εγώ δεν... Μάλλον μέχρι εδώ μπορούσα. Σημασία δεν έχει μόνο να το... Μόνο να το αγαπάς το MasterChef, πρέπει να μπορείς και να αντέξεις. Και εγώ μετά από κάποιο σημείο νομίζω ότι δεν είχα την ψυχολογία να συνεχίσω. Ούτε ήθελα να αλλάξω τον εαυτό μου. Νακέτα τέλους. Κωνσταντίνος Κόκοντας. 16.